Το θαύμα της αφής του Αγίου Φωτός συντελείται από στιγμή σε στιγμή στα Ιεροσόλυμα, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας ο Αντώνης Κρητικός. Αντώνη, σε εξέλιξη η τελετή αφής. Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με τα Ιεροσόλυμα. Μιλάμε για την πιο ιερή στιγμή της Ορθοδοξίας. Βαθιά κατανυκτική στιγμή και συγκινησιακές αυτές τις στιγμές, αλλά συνάμα και αισιόδοξες, Μάρκο. Από στιγμή σε στιγμή ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, θα λάβει το ανέσπερο φως στις 33 λαμπάδες που κρατά στα χέρια του όσα και τα έτη του Ιησού Χριστού, και αμέσως οι χριστιανοί Ορθόδοξοι από όλον τον κόσμο που έχουν συγκεντρωθεί σήμερα στα Ιεροσόλυμα, μιλάμε για χιλιάδες πιστούς, με τις λαμπάδες που κρατούν θα λάβουν και αυτοί το ανέσπερο φως που σημαίνει τη νίκη της ζωής έναντι στον θάνατο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε φυσικά από χθες την ελληνική αποστολή στο σημείο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, και τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, τον Αρχιμανδρίτη Ραφαήλ, όπου θα λάβουν και αυτοί από τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη το Άγιο Φως, και αμέσως με ιδιωτική πτήση θα έρθει στην χώρα μας 6 το απόγευμα στο Ελευθέριος Βενιζέλος, και από εκεί πρώτος του σταθμού στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα Μάρκο. Φυσικά θα δοθεί με ειδικές πτήσεις σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στον τελευταίο ναό, όπου θα συγκεντρωθούν οι πιστοί για να γιορτάσουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού. Είναι μοναδικές αυτές οι στιγμές. Με την πανδημία τις είχαμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια, και βλέπουμε πάρα πολλούς πιστούς να περιμένουν καρτερικά το Άγιο Φως, όπως κάθε χρόνο, αυτό το θαύμα της χριστιανοσύνης, Μάρκο. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο περιμένουν με ευλάβεια το ανέσπερο φως που συμβολίζει την Ανάσταση του Κυρίου, μήνυμα ελπίδας για όλους τους χριστιανούς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, με τον πόλεμο στην Ουκρανία σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις έχουμε την αφή, μόλις τελεστεί το θαύμα της αφής, θα ξαναέρθουμε σε σένα για να μας ενημερώσεις, Αντώνη Κρητικέ. Καθώς με ενημερώνουν πως συντελείται το θαύμα, ειδού η εικόνα από τα Ιεροσόλυμα, το θαύμα της αφής του Αγίου Φωτός, Αντώνη Κρητικέ. Είναι η στιγμή λοιπόν, Μάρκο, που μετά από βαθιά προσευχή ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, τον βλέπουμε εδώ, λαμβάνει το ανέσπερο φως της Αναστάσεως και ακούς χαρμόσυνα να χτυπούν οι καμπάνες του Πανάγιου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Είναι κατανυκτικές, είναι η σημαντικότερη ίσως στιγμή της χριστιανοσύνης, όταν η ζωή νικά το θάνατο και βλέπεις πως όλοι οι πιστοί θέλουν να πάρουν το φως από τις 33 λαμπάδες, τα 33 κεριά, όσα και τα χρόνια του Ιησού που κρατά στα χέρια του ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Και ειδού η θεϊκή φλόγα που συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, και βλέπουμε ο κατάμεστος από πιστούς ναός έχει φωτιστεί με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα, Αντώνη Κρητική. Πριν από λίγο έσβησαν τα φώτα και φυσικά το σκοτάδι θα νικηθεί από το Άγιο Φως, Μάρκο, το οποίο κρατούν στα χέρια τους οι πιστοί, χιλιάδες χριστιανοί Ορθόδοξοι από όλον τον κόσμο. Βλέπεις την προσπάθειά τους να πάρουν το φως. Φυσικά το φως αυτό που σημαίνει νίκη της ζωής έναντι του θανάτου και σηματοδοτεί φυσικά και την Ανάσταση του Ιησού. Και υπενθυμίζουμε πως η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αναμένεται περίπου στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ταξιδέψει παντού, σε κάθε σε γωνιά της χώρας. Έτσι ακριβώς. Αντώνη Κρητικέ, σε ευχαριστούμε πολύ.